Από την πρώτη στιγμή που χτύπησε η πανδημία, είχα τονίσει πως η προτεραιότητα της υγείας πρέπει να συμβαδίζει με τη θωράκιση της οικονομίας. Γι' αυτό ακριβώς και δίπλα στην τιτάνια προσπάθεια ενίσχυσης του ΕΣΥ, μέσα στο 2020 διατέθηκαν 24 δισεκατομμύρια για τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Και σήμερα κινητοποιούνται ακόμα 2,5 δισεκατομμύρια, ανεβάζοντας στα 11,6 δις τα σχετικά κονδύλια για το 2021. Σε πείσμα της ανεύθυνης καταστροφολογίας, όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η εθνική οικονομία άντεξε. Παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες, είχαμε ελάχιστα λουκέτα. Στη συγκράτηση της ανεργίας, η χώρα είχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη και η ύφεση περιορίστηκε στο 8,2% κόντρα στις μίζερες προβλέψεις της αντιπολίτευσης. Στόχος μας τώρα είναι ο κόσμος της παραγωγής να μείνει όρθιος μέχρι το τέλος της δοκιμασίας. Κάνοντας έτσι, πιο σίγουρα, τα πρώτα του βήματα στην επόμενη μέρα. Σήμερα, λοιπόν, μπορώ να ανακοινώσω μια νέα δέσμη μέτρων τόνωσης, τα οποία θα ανακουφίσουν περισσότερες από 500.000 επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και εκατομμύρια εργαζόμενους. Ρυθμίσεις οι οποίες ξεδιπλώνονται σε 6 πεδία. Πρώτον, τον Απρίλιο εγκαινιάζεται ο 7ος κύκλος χρηματοδότησης της επιστρεπτέας προκαταβολής για τις επιχειρήσεις που είχαν μειωμένο τζίρο από τον Ιανουάριο ως τον Μάρτιο. Θα είναι διευρυμένος, περιλαμβάνοντας όλοι όσοι πλήττονται, όπως το λιανεμπόριο, την εστίαση και κλάδους που εφαρμόστηκαν περιορισμοί, αλλά και με αυξημένη ενίσχυση. Τα ποσά θα ξεκινούν από 1.000 ευρώ για έναν αυτοαπασχολούμενο και θα φτάνουν ως τις 100.000 ευρώ. Δεύτερον, η απαλλαγή από 30% μέχρι και 50% της αποπληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής θα ισχύσει και για όσους είχαν ενταχθεί στους 3 πρώτους κύκλους της και είχαν σημαντική πτώση του τζίρου τους το 2020. Ενώ όλες οι δόσεις εξόφλησης αυξάνονται από 40 σε 60. Αν μάλιστα η επιστροφή καταβληθεί εφάπαξ, θα υπάρχει έκπτωση 15%. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος της ενίσχυσης μετατρέπεται σε απευθείας επιχορήγηση. Με άλλα λόγια, σε μη επιστρεπτέα προκαταβολή. Τρίτον, με στόχο την προστασία των θέσεων εργασίας, οι κλάδοι που πλήττονται θα ανακουφιστούν με ένα ακόμα μέτρο. Η πολιτεία θα επιδοτήσει σοβαρό μέρος των παγίων δαπανών που έγιναν το 2020, οι οποίες δεν καλύφθηκαν από άλλες ενισχύσεις. Και η συγκεκριμένη θα πάρει τη μορφή πιστωτικού για μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Με σκοπό οι επιχειρήσεις να επανεκκινήσουν μετά την κρίση με όσο το δυνατόν λιγότερα βάρη. Τέταρτον, το πρόγραμμα Γέφυρα για τη ρύθμιση των δανείων για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει εκτός από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, επιδοτώντας για πρώτη επίσης φορά εκτός από τους τόκους και το κεφάλαιο. Στα ενήμερα δάνεια, η ενίσχυση θα φτάνει μέχρι και το 90% της δόσης, ώστε να επιβραβεύονται οι συνεπείς. Ενώ στα κόκκινα δάνεια θα αγγίζει το 80% αν ρυθμιστούν, ώστε να βοηθούνται οι πιο αδύναμοι. Τέλος, τις επιλογές αυτές πλαισιώνουν δύο ακόμα πρωτοβουλίες. Όπως συμβαίνει και ως τώρα, οι φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές Μαρτίου όσων πλήττονται θα μεταφερθούν στο τέλος της περίοδου ρύθμισης. Ενώ διατηρείται και αυτόν τον μήνα η πλήρης απαλλαγή ενοικίου στα επαγγελματικά ακίνητα. Το συγκεκριμένο σχέδιο θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε λίγη ώρα από το Οικονομικό Επιτελείο. Πρόκειται πάντως για μέτρα τα οποία καθιστά εφικτά η ορθολογική οικονομική πολιτική που προηγήθηκε, όπως και η σωστή αξιοποίηση των ταμιακών διαθεσίμων όλο το τελευταίο διάστημα. Διαμορφώνουν το δρόμο για την ασφαλή μετάβασή μας στη μετά-κορονοϊό εποχή. Και αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση ξέρει και μπορεί να ακολουθεί τις επιταγές της συγκυρίας, αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας. Με εμπιστοσύνη στους Έλληνες και στη δυναμική της χώρας μας.